μεγάλο δέντρο στεναγμός, μεγάλη κι σκιά του. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, να με κρατάς από το χέρι σου. Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Eternal Radio. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Athens Art Festival, ζωντανά από την Τεχνόπολη, Eternal Radio, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Δελιγιάννη και έχω τον επόμενο καλεσμένο. Νίνο, πες μου το επώνυμό σου. Αυγέρης, γιατί... Αυγέρης. Νίνο Αυγέρης. Κοντά μας λοιπόν ο Νίνο Αυγέρης με μυστικιστικές διαθέσεις. Μην κοιτάς έτσι. Για πες μου, τι βιβλία, τι τράπουλες, τι είναι αυτά στο stand το δικό σου? Λοιπόν, αρχικά θα πούμε ότι έχουμε γράψει το βιβλίο «Η Μάγισσας των Ιωαννίνων». Και το δεύτερο βιβλίο που έχουμε βγάλει είναι «Μυστικές συνταγές μαγείας», με τα ξόρκια των μαγισσών των Ιωαννίνων. Πιάνουν είναι... αυτά τα ξόρκια. Πιάνουν. Είναι το πρώτο μας λογοτεχνικό έργο «Η Μάγισσας των Ιωαννίνων». Και οι τράπουλες, η πρώτη, η οποία είναι η μαντική τράπουλα Πασάκ, είναι η μαντική τράπουλα της μάγισσας. Τις έχεις σχεδιάσει εσύ αυτές τις τράπουλες? Ήτανε παλιές, φαντάσου, ναι. Η Πασάκ χρονολογείται από το 1835. Μάλιστα. Και την έχω ξανααναστηλώσει και την έχω ξαναβγάλει εγώ. Όπως επίσης είναι η Χερουσία τράπουλα και η Ταμπατούμπα, που είναι καθαρά δικιά μου δημιουργία. Γιατί την έχεις ονομάσει έτσι τώρα? Περιμένω να πιαστώ από μια δικιά σου δημιουργία για να αρχίσω την ανάκριση. Το Ταμπατούμπα εννοείς? Ναι. Είναι επειδή ότι ο έρωτας παίρνει όλα τα πάνω κάτω, τα Ταμπατούμπα. Άρα είναι ερωτική τράπουλα. Η Ταμπατούμπα, ναι, είναι καθαρά ερωτική τράπουλα. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να μάθει τι θα γίνει με το μελλοντικό τέρι του, mm-hmm, ή το τωρινό ή το προηγούμενο τέρι του, σωστά, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την τράπουλα. Μπορεί να ρίξει τα χαρτιά. Οι τράπουλες έχουν όλες βιβλιαράκι. Οδηγίες εννοείται. Με ερμηνείες και ρηξίματα. Ναι. Και μπορεί να κάνει ο καθένας τα μαντικά του παιχνιδάκια, να το πούμε. Χρειάζεται έτσι ταλέντο όμως για να ρίξεις μια τράπουλα. Νομίζω ότι πρέπει να το έχεις και λίγο. Πρέπει Νίνο, να το έχεις, αλλά αν πιστεύεις μέσα σου πραγματικά και στον εαυτό σου, τότε τα καταφέρνεις και μόνος σου. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Καλά, σίγουρα, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται και κάποιο χάρισμα όσον αφορά την ερμηνεία, το συνδυασμό, εννοείται, των καρτών, εννοείται, όλα αυτά. Εννοείται. Πρέπει να διαβρύνεις λίγο το μυαλό σου και να ανοίξεις το πιστεύω σου, ώστε να μπορέσεις να καταφέρεις και να πεις και τα χαρτιά. Άρα ουσιαστικά να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα βιβλία πάνε μόνα τους ή πάνε πακέτο με τις τράπουλες? Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να πάρει οποιοσδήποτε μια τράπουλα, μπορεί να πάρει μόνο ξεχωριστά το βιβλίο. Δεν είναι απαραίτητο. Το βιβλίο πώς προέκυψε και το έγραψες? Λοιπόν, το βιβλίο αρχικά ξεκινήσαμε με έναν τρόπο λίγο περίεργο, γιατί στην αρχή είχαμε μιλήσει με μια πάρα πολύ καλή μου φίλη να το κάνουμε σενάριο και μου είπε ότι θα χρειαζόμαστε όλη την ιστορία. Ναι. Εγώ έκατσα και έγραψα όλη την ιστορία, μετά μιλήσαμε με τις εκδόσεις ως βιβλίο και κάπως έτσι καταλήξαμε και το γράψαμε το βιβλίο. Είναι πραγματική ιστορία. Άρα ουσιαστικά είναι μια πραγματική ιστορία την οποία ήθελες να τη μοιραστείς με τον κόσμο. Αυτό ακριβώς. Για τις μάγισσες των Ιωαννίνων. Επειδή κατάγομαι και από τα Ιωάννινα. Δεν έχω πάει ποτέ στα Ιωάννινα. Και συγκεκριμένα από την Μανολιάσα Δωδώνης. Α, μάλιστα. Ήταν το αρχαιότερο μαντίο, ναι, του αλλαδικού κόσμου. Άρα έχεις μυστικιστικές, θα το πω για άλλη μια φορά, ρίζες. Εννοείται, ναι, εννοείται. Είμαι γόνος μαγισσών. Είσαι γόνος μαγισσών. Η γιαγιά μου, η μαμά μου ήτανε μάγισσες. Η κάθε μία έκανε την αστρολογία της. Φαντάσου, η γιαγιά μου πολύ παλιά, όταν ξεκίνησε ότι θα ήμουν εγώ ο διάδοχος, θα το πούμε έτσι, είχε κάνει ένα ξόρκι για να μπορέσω να πετύχω στη ζωή μου. Και νομίζω ότι έπιασε. Άρα ουσιαστικά από μικρός είσαι σε αυτό το χώρο. Ασχολούμαι από τα 5 μου, σχεδόν από τα 6 μου. Δηλαδή με το που ξεκίνησα να περπατάω και να μιλάω, όλα τα άλλα παιδάκια παίζανε με τις πλαστελίνες. Και εσύ ήσουν με τα ματζούνια. Εγώ είναι με τα ματζούνια. Ναι, με ερωτικά φίλτρα, ξέρεις και τέτοια. Λοιπόν, βλέπω εδώ το site, το miroli.gr, έτσι. Το ξέρω αυτό εντωμεταξύ. Τα μπουχούρια τι είναι? Μπουχούρια, μπουχούρι στα αραβικά σημαίνει, ναι, λιβάνι. Α, μάλιστα. Οπότε είναι λιβάνια τα μπουχούρια, είναι λιβάνια. Ναι. Είναι διάφορα
αρσενικό λιβάνι, το άοσμο που λέμε το λιβάνι, ναι, ναι, με διάφορα βότανα και λάδια μέσα. Εδώ στο στάν το δικό σας, το περίπτερο το δικό σας, από ό,τι είδα, γιατί μου έκανες και ένα tour, mm-hmm, μπορούμε να βρούμε τα βιβλία. Μπορούμε να βρούμε, ναι, τα βιβλία και τις τράπουλες κυρίως. Και τις τράπουλες και αυτά όλα τα μαντζούνια. Όλα και τα αυτά μόνο στο site. Είναι στο site και στο μαγαζί που έχουμε στην Κυψέλη. Και για το μαγαζί. Στη Ζακύνθου 5, δίπλα στη δημοτική αγορά της Κυψέλης. Έχουμε ένα μαγαζί το οποίο έχουμε εκεί πέρα και κεριά και λάδια μαγικά και σκόνες μαγικές και φίλτρα που χρησιμοποιούνται ανάλογα με την εργασία που θέλεις. Αν θέλεις να φέρεις ένα καινούριο έρωτα, λίγο τύχη, λίγο προστασία. Ό,τι διαθέτει καθένας. Αυτά νομίζω ότι δεν πρέπει να τα χρησιμοποιείς μόνα τους. Πρέπει και εσύ να κάνεις τις προσπάθειες σου, έτσι. Εννοείται. Μόνα τους, ναι, δεν πρόκειται. Εσύ να δεινά και χειρακίνη. Ναι, γιατί... ναι, ναι. Εντάξει, θα πάρεις ένα ερωτικό φίλτρο, αλλά πρέπει να βγεις και λίγο έξω να σκυκλοφορήσεις. Δεν είναι. Για να το μυρίσει ο άλλος. Ακριβώς. Και σκέφτηκα φέτος να φέρω εδώ στο φεστιβάλ. Θα έπρεπε να έχεις φέρει. Αλλά είπα τελικά ότι δεν θέλω να. Ήθελα μόνο να δείξω τα βιβλία. Αυτό. Ήθελα λίγο έτσι να δείξουμε λίγο τα βιβλία. Εντάξει, αυτό σου βγήκε περισσότερο με τα βιβλία. Ναι, και εδώ βλέπεις ότι το συζητάμε και πάλι. Ακριβώς. Αυτό, αυτά. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, Νίνο. Λοιπόν, www.tomiroli.gr για όποιον θέλει να μπει να δει τι ακριβώς μπορεί να κάνει, mm-hmm, για να έχει καλή τύχη, καλή ζωή πρώτα απ' όλα. Πολύ σωστά. Και στο Facebook είμαστε Αρωματοπολείο το Μυρόλι. Πες μας το κι αυτό. Είμαστε το Μυρόλι των Ιωαννίνων. Εγώ έτσι σας ξέρω. Να σου πω την αλήθεια μου. Και μέσα έχουμε όλα μας τα προϊόντα, ό,τι θέλουν να δούνε. Τώρα στις 27 ξεκινάμε και τα μαθήματα. Ναι, έχουμε και τη σχολή μας. Υπάρχει και σχολή. Που κάνουμε κολαπτώμενους μάγους. Έχουμε τμήματα. Τώρα, ας πούμε, επικεντρωνόμαστε περισσότερο στο πώς να προσελκύσουμε τους θεούς, τους ελληνικούς πάντα θεούς. Ναι. Τον Δία, την Αφροδίτη, και να μας φέρει τύχη, χρήμα, προστασία. Σοφία η Αθηνά, φαντάζομαι. Εννοείται. Σοφία. Και άλλα πολλά που μπορούμε να κάνουμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μου λες, να σου πω την αλήθεια μου, Νίνο. Λοιπόν, στο Μυρόλι θα τα βρούνε όλα, νομίζω. Όλα. Και για τα μαθήματα. Τα πάντα. Αλλά είναι. Ενημερώνεται η σελίδα κάθε μέρα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, συνέχεια. Ακολουθήστε λοιπόν τη σελίδα, οπότε, μιας και ανημερώνετε. Ένα follow στην σελίδα. Έχουμε και στο Instagram το Μυρόλι των Ιωαννίνων. Οπότε από εκεί και θα μιλάμε μέσα αυτό. Ψάξτε τους λοιπόν να τους βρείτε το Μυρόλι. Όπου χτυπήσετε Μυρόλι, είμαστε εκεί. Λοιπόν, ελπίζω να κάνεις τα μαγικά σου και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Να πάει καλά το φεστιβάλ, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη και πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Κάνε τα μαγικά σου και για το Eternal. Θα κάνουμε έτσι μια δέηση στο Δία για να μας φέρει τύχη. Αυτό θέλω. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίνο, που ήσουν στην παρέα μας. Καλή επιτυχία και κλείνουμε τη live αναμετάδοση. Θα επιστρέψουμε σε λιγάκι. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σου.